Κύριε Μακρύ, καλησπέρα σας και καλό μήνα να έχετε. Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα θέλαμε την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το προσφυγικό. Έτσι όπως το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται στη χώρα μας, που όσο πιο πολύ το ψάχνουμε, τόσο πιο σε βούρκο πέφτουμε. Παράνομες επαναπροωθήσεις, βόα ο κόσμος ολόκληρη, η κακομεταχείριση, η βία, δυστυχία στους πρόσφυγες, ένα λιμενικό, μια αστυνομία με βάρβαρη συμπεριφορά απέναντί τους, μια καθημερινή δυσκολία σε όσους κατορθώνουν εν πάση περιπτώσει να φτάσουν σε γραφεία για χαρτιά, πιστοποιήσεις, μεταφράσεις και τέτοια. Για πες μας συνολικά για αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας, πώς το βλέπει και πώς θα ήθελε να αντιμετωπιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ναι. Φυσικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό που συζητούμε σήμερα. Και βέβαια, ανεξάρτητα αν τέλος πάντων βρίσκεται ή πώς να το πω, και στο πώς της δημοσιότητας ή σε εξάρσεις σε σχέση πάντων με τις λεγόμενες ροές τέλος πάντων που κατευθύνονται στη χώρα μας, πάντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο σίγουρα δεν είναι τωρινό. Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από εκεί. Φυσικά έχει τις αιτίες αυτό το πρόβλημα και επίσης δεν είναι και ελληνικό φαινόμενο. Σωστά. Θα θέλαμε να επισημάνουμε. Με την έννοια ότι όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε λοιπόν και όλα αυτά τα χρόνια και καθημερινά και σε μια σειρά τέλος πάντων άλλες περιοχές και της Ευρώπης και αλλού καραβάνια ξεριζωμένων ανθρώπων που βέβαια δεν είναι ότι οι ίδιοι επιλέγουν να φεύγουν από τη χώρα τους χωρίς κανένα λόγο και αιτία. Όπως παίρνουμε πολέμους, στερίζουμε προσφυγιά. Αυτό ακριβώς. Κάτι γίνεται δηλαδή και αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να ξεριζωθούν και να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Όπως επίσης να επισημάνουμε και αντίστοιχα και από τη δική μας την ιστορία είχαμε αντίστοιχες καταστάσεις. Θυμίζω χθες είναι η τελευταία μαύρη επέτειο, θα την έλεγα, των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Εκστρατεία και καταστροφή κτλ. Άρα υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής εδώ. Δηλαδή, ο κοινός παρανομαστής θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο παράσεται από ανταγωνισμούς, από τη μάχη του κάθε τέλος πάντων κράτους που επιχειρεί να προωθήσει τα συμφέροντα των δικών του επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά τα ζητήματα, δεν, όπως βλέπουμε, δεν διευθετούνται πάντα στα διπλωματικά τραπέζια. Δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις αυτές να φτάνουν σε πολεμικές αναμετρήσεις, σε επεμβάσεις, σε συγκρούσεις και βέβαια με μόνιμους χαμένους τους ίδιους τους δάγους. Ήθελα εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και μάλιστα των τελευταίων ημερών, οι οποίες μας ανησυχούν ιδιαίτερα και οι οποίες πολύ πιθανά, εφόσον εξελιχθούν τα πράγματα με τα δυσίωνα σενάρια τέλος πάντων που προμηνούν, θα αναπαράγεται το πρόβλημα, το προσφυγικό. Είναι δηλαδή η σύνοδος των ΕΕ που ολοκληρώθηκε εχθές. Ναι, ναι. Σε αυτή τι είχαμε. Ουσιαστικά είχαμε ένα πολεμικό ανακοινωθέν μέσα από την αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ με την Ρωσία και την Κίνα και οδηγούν σε κλιμάκωση και του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, που μια σειρά προβλέψεις και αναλύσεις κάνουν λόγο ότι θα είναι παρατεταμένες, αλλά και με θερμές αιστείες που υπάρχουν ανά την εφήδο και τη διάταξη, πολεμική διάταξη ουσιαστικά δυνάμεων τέτοιων. Είναι χαρακτηριστικό η απόφαση που λήφθηκε για τη συγκρότηση ετοιμοπόλεμου νατοϊκού στρατού 300.000 που να ξεδιπλωθεί και να διαταχθεί στην οριογραμμή με την Ρωσία, και βέβαια θεωρούμε ότι
και η χώρα μας σε αυτόν τον σχεδιασμό, με ευθύνη φυσικά και της κυβέρνησης αλλά και όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, εμπλέκεται σε αυτή την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι για άλλη μια χρονιά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε ως ποσοστό του ΑΕΠ στις νατοϊκές δαπάνες, με 7,5 δισεκατομμύρια να δίνονται για αυτές. Δαπάνες βέβαια που δεν αφορούν και τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας. Έτσι είναι, δυστυχώς. Της κούρσας των εξοπλισμών. Θα ήθελα να κάνω αυτή την παρένθεση, την είπα, δεν είναι παρένθεση γιατί αφορά ουσιαστικά το ζήτημα που, το οποίο συζητάμε. Γιατί και μια, αν θέλετε, όπως το παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μείωση των ροών ή αποσυμφόρηση ή βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας σε σχέση με το προσφυγικό, κρύβει μια σειρά ζητήματα αυτή. Καταρχήν, εντάξει, πέρα το γεγονός ότι μπορεί να έτσι αποδειχθεί και προσκέρι, όμως κρύβει, όπως είπατε και εσείς, και την πολιτική της καταστολής. Κρύβει, λοιπόν, τις απαράδεκτες πρακτικές με επαναπροωθήσεις που μια σειρά κιόλας οργανισμοί με εκθέσεις τους τις επιβεβαιώνουν. Τις απελάσεις, τις υπερδομές φυλακές που έχουν χτιστεί. Λοιπόν, και βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία το σταδιακό ξύλωμα της συνθήκης της Γενέβης που τουλάχιστον προβλέπει ορισμένες πρόνοιες προστασίες για τους πρόσφυγες. Αυτή βέβαια έτσι, δεν είναι μια πρωτοτυπία αυτή η πολιτική που ακολουθείται με όλα αυτά που περιγράψαμε της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια κοινή γραμμή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχουν ειδοποιήσει αντίστοιχα και οι σημερινοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, είναι σε ισχύ ο κανονισμός του Δουβλίνου. Ναι. Είναι σε ισχύ η κοινή έτσι, που προβλέπει δηλαδή, τον εγκλωβισμό των προσφύγων στην πρώτη χώρα υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει. Ο οποίος δεν έχει θυχτεί από καμιά κυβέρνηση. Είναι σε ισχύ η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπογράφηκε το 2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, που βέβαια εντάξει εξελίσσεται μέσα από διάφορους τέλος πάντων ανταγωνισμούς ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως που αποδεικνύει ότι και είναι μύθος όλο αυτό το αφήγημα που ακούμε ή επικρίσεις από διάφορα κόμματα ή δυνάμεις περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ουσιαστικά προβλέπει ακριβώς αυτό που έλεγα και προηγούμενα, το σταδιακό ξύλωμα της συνθήκης της Γενέβης με διατάξεις που ουσιαστικά βάζουν την ανθρώπινη ζωή στις μιλόπετρες των ανταγωνισμών αλλά και την εργαλειοποιούν. Γιατί δεν πρέπει να μας φεύγει και αυτό κατά τη γνώμη μας το ζήτημα, δηλαδή ότι οι πρόσφυγες γίνονται θύματα και της εργαλειοποίησης ανάμεσα στα γεωπολιτικά παιχνίδια που υπάρχουν ανάμεσα έτσι, σε διάφορες χώρες και τους ανταγωνισμούς, όπως αντίστοιχα στοιχείο της εργαλειοποίησης είναι και το ανοιγοκλείσιμο, αν θέλετε, της κάνουλας και των ροών, ανάλογα και με τις ανάγκες λοιπόν, των επιχειρηματικών ομίλων και τα λοιπά. Ας πούμε, ήταν μνημείο κινησμού η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν κάποιες μέρες, που με αφορμή τον εντοπισμό, όπως ανέφερε, του δημογραφικού προβλήματος, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση λοιπόν, μεταναστών προσφύγων για την αντιμετώπιση και την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικών χεριών που παρουσιάζονται σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας κτλ. Ναι. Από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε, κάνοντας τέλος πάντων, γιατί εντάξει, έχει μια σημασία να δούμε από τις αιτίες του προβλήματος για να δούμε και ποια είναι η λύση. Η λύση καταρχήν δεν βρίσκεται στην ίδια την εμπλοκή της χώρας σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις που ουσιαστικά να παράγουν το ίδιο το πρόβλημα.
Άρα θεωρούμε το κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο αφορά το ζήτημα ότι χρειάζεται να υπάρξει πρόνοια και να προστατευθούν διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα των προσφύγων στο ίδιο το άσυλο, αλλά και να καταργηθούν μια σειρά αντιδραστικές συμφωνίες, όπως ανέφερα και προηγούμενα το Δουβλίνο και η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που εγκλωβίζουν παρά τη θέλησή τους πρόσφυγες στη χώρα μας. Έχουν άλλη χώρα. Η μεγάλη πλειοψηφία έχει άλλη χώρα προορισμού, που έχει και πιθανά εκεί και οικογένειες που πρέπει να επανανωθούν κτλ. Φυσικά γι' αυτό χρειάζεται μια σύγκρουση, λοιπόν, όλη αυτή την πολιτική που ακολουθείται και το ευρωενωσιακό πλαίσιο. Ταυτόχρονα υπάρχουν μια σειρά πρόσφυγες οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι δικαιούχοι, έχουν πάρει άσυλο στη χώρα μας και θεωρούμε ότι για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να εξασφαλιστούν όλα τα μέτρα για την ένταξή τους, εφόσον επιλέγουν να μείνουν στη χώρα μας, για την ένταξή τους στη ζωή, στην εργασία με δικαιώματα, την αξιοπρεπή στέγαση αντίστοιχα, την εκπαίδευσή τους, την κοινωνική πρόνοια, πρώτα απ' όλα βέβαια με ευθύνη του κράτους και όχι με την επιλογή μιας σειράς μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όπως γίνεται σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μακρύ, με αυτή την ιστορία με τις επαναπροωθήσεις που κάθε εβδομάδα βγαίνουν διάφορα, τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή, έξω από την θεωρητική καταδίκη και τις ανακοινώσεις, στην πράξη τι πρέπει να γίνει? Όταν λέμε επαναπροώθηση, ας πούμε, στη θάλασσα, όταν λέμε θα εμποδίσουμε τις ροές, ουσιαστικά τι λέμε? Θα πνίξουμε ανθρώπους. Διότι όταν εμποδίζεις μια λεύο η οποία χωράει 20 ανθρώπους και έχει απάνω 70 και την εμποδίσεις να προχωρήσει μέσα στη θάλασσα, ουσιαστικά τους πετάς στη θάλασσα αυτούς τους ανθρώπους. Άρα δεν πρέπει να γίνεται αβίαστη αυτή η ροή? Να σας πω. Βέβαια, κοιτάξτε, όσον αφορά επαναπροωθήσεις, έτσι, δεν αφορούν μόνο τη θάλασσα. Μόνο να αναφέρω, έτσι, είναι εντάξει. Και στον Εύρο. Απλά σαν παράδειγμα είπα τη θάλασσα. Ναι. Βεβαίως, έτσι. Όπως επίσης ήθελα να αναφέρω τις εικόνες ντροπής που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στη Μελίγια. Mm-hmm. Φυσικά. Λοιπόν, δηλαδή με μια άγρια καταστολή, έτσι, ανθρώπων, λοιπόν, θα το πω έτσι, που το μόνο που ήθελα ήταν να μετακινηθούν, να μπορούσαν να βρουν στον ήλιο μοίρα. Ναι, και τους εκτέλεσαν. Εκτέλεσαν ψυχρό. Ναι. Λοιπόν, και βλέπαμε εικόνες ντροπής στιβαγμένων σωρών, νεκρών, μισοζώντανων, που να πέφτουν θύματα. Λοιπόν, έτσι, μιας κυβέρνησης που βέβαια ονομάζεται προοδευτική, να θυμίσω. Ναι. Η κυβέρνηση Σάντζε, και εξιάζεται και από... τέλος πάντων, εδώ πέρα και από δυνάμεις όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ναι. Το λέω αυτό, ήθελα για να τονίσω το ότι δεν είναι ελληνική εξαίρεση, η ελληνική περίπτωση μάλλον σε σχέση με την καταστολή της αναπροωθήσης κτλ. Εξαίρεση, αλλά είναι ο κανόνας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθείται. Και βέβαια εδώ πέρα, έτσι, έχουμε πραγματικά, το Αιγαίο έχει μετατραπεί σε θάλασσα νεκρών. Λίγες μέρες είχαμε αντίστοιχα και ναυάγια και νεκρούς και τα λοιπά, και είναι όντως καθημερινά τα περιστατικά, όπως καταγγέλλονται και έχουν καταγραφεί, που μιλάτε ότι αυτό της απαράδεκτης πρακτικής μέσα στη θάλασσα, στη μέση του πουθενά, λοιπόν, να διώχνονται. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην προστασία της ζωής τους. Μάλιστα. Από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε, λοιπόν, ότι φυσικά και πρέπει να διαδεχτούν και όλες αυτές οι περιπτώσεις και οι καταγγελίες που υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε ότι χρειάζεται να υπάρχουν στα νησιά μας, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν και καταφέρνουν να φτάσουν. Ναι, ναι.
Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι. Όχι αυτές οι υπερδομές φυλακές που έχουν χτίσει αυτή τη στιγμή και λειτουργούν, αλλά να υπάρχουν υπηρεσίες και κέντρα που να μπορούν να συμβάλλουν στην άμεση καταγραφή, παροχή υγειονομικής στήριξης, ταυτοποίησης, και από εκεί και πέρα αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να πάνε στη χώρα του πραγματικού προορισμού και από εκεί να αιτηθούν άσυλο. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Μακρύν, να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας στην εκπομπή και επιφυλασσόμεθα, εάν φυσικά και εσείς το επιθυμείτε, κάποια στιγμή να σας έχουμε εδώ στο στούντιο, να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, αλλά και άλλα πολλά. Βεβαίως, είμαστε στη διάθεσή σας, οπότε θέλετε, είναι ευχαριστήσει μας να ανταλλάσσουμε γνώμες, σκέψεις, να τοποθετούμαστε για κάθε ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα τους εργαζόμενους, τον λαό μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας. Ευχαριστώ.